Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο πεντανόστιμο πιάτο που μπορείτε να το απολαύσετε όχι μόνο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αλλά και όλο το χρόνο. Σήμερα θα φτιάξουμε ρολό με χοιρινές μπριζόλες. Είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο που πραγματικά δεν φαντάζεστε. Ακολουθήστε τα βήματα και θα δείτε πως θα φτιάξετε το πιο ωραίο χοιρινό που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Όπως βλέπετε είναι καταπληκτικό. Η γέμιση είναι εσωτερικά. Το τυρί έχει ενώσει τα δύο κρέατα. Οι δύο μπριζόλες μας έχουν γίνει ένα και δεν έχει διαλυθεί. Πριν ξεκινήσω τη συνταγή, αυτό που θα κάνω θα είναι: θα πάρω ένα μεγάλο μακρόστενο μπολ και θα προσθέσω κρύο και άφθονο νερό. Θα προσθέσω μέσα τα ξυλάκια από τα σουβλάκια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα απορροφήσουν νερό, θα έχουν υγρασία και μέσα στο φούρνο δεν θα καούν. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε ως γέμιση είναι τυρί της αρεσκίας μας σε φέτες, μπέικον και πιπεριές, είτε κόκκινες που μπορεί να είναι μόνο φλωρίνης, είτε ανάμεικτες, μπορεί να είναι κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, πορτοκαλί, ό,τι σας αρέσει περισσότερο. Εδώ εγώ έχω κόκκινες και πράσινες. Τα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού μίγμα μπαχαρικών για κρέας ή για κοτόπουλο, ένα 8ο κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι για τη γεύση και το άρωμα, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα. Μέσα σε ένα μεγάλο πιάτο θα προσθέσω όλα τα μπαχαρικά και θα τα ανακατέψω πάρα πολύ καλά, ώστε να πάνε παντού. Μην ξεχάσετε να τρίψετε τη ρίγανη, ώστε να βγουν τα ωραία αρώματά της και η τέλεια γεύση της. 2 κουταλιές της σούπας, μουστάρδα της αρεσκίας σας, μπορεί να είναι απαλή ή ακόμα και πικάντικη. Θα πάτε στο κρεοπόλι που εμπιστεύεστε περισσότερο. Θα του ζητήσετε να σας κόψει χοιρινές μπριζόλες λαιμό. Θα του ζητήσετε να σας αφαιρέσει το κόκαλο και το περιττό λίπος. Θα πλύνουμε πάρα πολύ καλά το κρέας μας και θα το αφήσουμε να στραγγίσει. Θα πάρω το μεγάλο ταψί της κουζίνας και θα προσθέσω απορροφητικό χαρτί και θα σκουπίσω τις μπριζόλες μου. Αφαιρούμε το περιττό νερό. Έχω πάρει ένα ξύλο κοπής. Έχω στρώσει μια μευράνη και θα προσθέσω πάνω 2 μπριζόλες χοιρινές. Κλείνουμε τη μευράνη, όμως σε αυτό εδώ το σημείο μην το πιέσετε πάνω στην μπριζόλα. Θέλουμε να έχει κενό, ώστε να μπορεί να έχει περιθώριο για να ανοίξει η μπριζόλα μας. Και τώρα θα αρχίσουμε να χτυπάμε τις μπριζόλες ώστε να τις ανοίξουμε. Προσπαθείτε να τις ανοίξετε όσο περισσότερο μπορείτε. Επίσης χρειαζόμαστε και μικρές οντογλυφίδες. Μέσα στο μεγάλο ταψί της κουζίνας έχω προσθέσει ένα χαρτί ψησίματος και θα προσθέσω μέσα τις μπριζόλες μου. Βλέπετε πόσο ωραία τις έχουμε ανοίξει. Τέλειες! Όσο πιο ψηλές ανοίξετε τις μπριζόλες, τόσο το καλύτερο. Εδώ είναι λίγο χοντρός εμένα, βλέπετε. Πρέπει λίγο να το χτυπήσω. Βλέπετε, έγινε ψηλό σαν φύλλο. Αυτό το κομμάτι θα το ενώσω με την άλλη μπριζόλα. Τέλειο. Με ένα πινέλο θα προσθέσω παντού τη μουστάρδα. Δεν θέλουμε πολύ μεγάλη ποσότητα. Προσθέστε τα μπαχαρικά σας κατά βούληση.
Θα προσθέσω το τυρί. Το τυρί θα είναι αυτό που θα μου κολλήσει τις δύο μπριζόλες. Δύο φέτες μπέικον και πιπεριά. Με τη βοήθεια από το χαρτί ψησίματος θα ρολάρω και θα κλείσω εσωτερικά . Γυρίστε το τύρι προς τα μέσα, έτσι. Τέλεια. Θα πάρω δύο μικρές οδοντογλυφίδες και θα κλείσω, ώστε να μην μου φύγει η γέμιση από το πλάι, και με ένα μεγάλο ξυλάκι . Κοιτάξτε τι κάνω. Έτσι. Και είναι έτοιμο. Τέλειο. Βλέπετε. Δεν πρόκειται να διαλύσει. Κοιτάξτε τι ωραία που το έχουμε κλείσει. Είναι καταπληκτικό. Θα χρειαστούμε 1/4 κούπα σε ελαιόλαδο, 60 με 70 ml. Μία κούπα χυμός πορτοκάλι, 200 ml. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Μισό κουταλάκι του γλυκού μείγμα μπαχαρικών για κρέας. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα της αρεσκίας σας. Ένα ποτήρι νερό, 300 ml. Χρειαζόμαστε τον χυμό από ένα λεμόνι. Μέσα σε μία γάστρα θα προσθέσω το χυμό πορτοκάλι και τη μουστάρδα. Με ένα σύρμα θα χτυπήσω ώστε να διαλύσω τη μουστάρδα πάρα πολύ καλά. Μέσα σε ένα μπολ έχω ανακατέψει τα μπαχαρικά μου. Από αυτά τα μπαχαρικά θα προσθέσω μέσα στη γάστρα μου ένα κουταλάκι του γλυκού και θα ανακατέψω. Θα πάρω τα 4 ρολά και θα τους προσθέσω την ωραία μαρινάδα που έχω, ώστε να πάει παντού, και θα το βάλω το ένα δίπλα στο άλλο. Θα πάρω 4 με 5 πατάτες και θα τις κόψω στη μέση και μετά σε 3 ή 4 κομμάτια, αναλόγως. Θα προσθέσω το νερό. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά, ώστε να πάνε τα υλικά παντού. Θα πάω από τη μια μεριά τις πατάτες μου. Θα κατεβάσουμε κάτω τα ρολό, το ένα δίπλα από το άλλο. Ανάμεσα από το κρέας μπορείτε να βάλετε και πατάτες. Θα προσθέσω το ελαιόλαδο ώστε να πάει παντού. Ανακινήστε και τα μπαχαρικά που κρατήσαμε θα τα προσθέσουμε από πάνω σε όλο το φαγητό μου. Θα ψήσω σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 έως 250 βαθμούς Κελσίου, στις αντιστάσεις, στη τελευταία σχάρα, για 1 έως 1,5 ώρα. Ίσως χρειαστεί και λίγο περισσότερο εάν είναι η κουζίνα σας αδύναμη. Ελέγχουμε τις πατάτες. Οι πατάτες έχουν γίνει. Βλέπετε, έχουν μαλακώσει. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το χυμό από το λεμόνι. Εάν οι πατάτες μας δεν είχαν βράσει και ήταν σκληρές, δεν θα προσθέταμε το λεμόνι μέσα, γιατί θα σφίγγανε και θα αργούσαν να βράσουν. Θα ανακινήσουμε ώστε να πάει το λεμόνι παντού.
Το κρέας μου είναι σχεδόν έτοιμο. Μέχρι τώρα το φαγητό μου είναι ακριβώς για μία ώρα μέσα στο φούρνο. Πρόσθεσα το λεμόνι. Θα το βάλω σε τελευταία σχάρα και όπως είδατε θα το σκεπάσω με ένα χαρτί ψησίματος. Γιατί το έκανα αυτό? Γιατί θέλω το φαγητό μου να αποβάλει όλη την περίτη υγρασία που έχει και να μείνει μόνο με το ελαιόλαδο. Όταν αποβάλει την υγρασία που έχει την περιτή, θα αφαιρέσω το χαρτί ψησίματος ώστε να πάρει ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα. Το φαγητό μου όπως βλέπετε είναι καταπληκτικό. Έχει μείνει με τη σαλτσούλα που θέλω. Θα κλείσω με καπάκι. Η σάλτσα έχει χυλώσει και είναι πραγματικά τέλεια. Γύρισα στο πλάι τη γάστρα μου και αφαίρεσα όλο το περιττό λίπος. Θα αφαιρέσω τις δύο δαντογλυφίδες και με ένα πιρούνι θα αφαιρέσω το μεγάλο καλαμάκι που είναι για σουβλάκια. Κοιτάξτε πόσο τέλειο και πόσο ζουμερό είναι. Εσωτερικά έχει τη γέμιση, τη περιά, τυρί, είναι τέλειο και κυρίως πεντανόστιμο. Φτιάξτε το και δοκιμάστε το. Είναι ένα πιάτο που μπορείτε να το απολαύσετε όχι μόνο στο καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και σε ένα γιορτινό τραπέζι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Ακόμα μην ξεχάσετε να μου γράψετε τα σχόλιά σας για να έχουμε μια τέλεια επικοινωνία μεταξύ μας. Σας εύχομαι να περάσετε όμορφο με τους αγαπημένους σας, να έχετε υγεία, αγάπη και χαρά. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά!